Το Φρέαρ του Ιακώβ, ο Άγιος Φιλούμενος και ο πατέρας των φτωχών Ιουστίνος. Ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα των Ορθόδοξων είναι το Φρέαρ του Ιακώβ, το σημείο όπου ο Ιησούς συνάντησε την Σαμαρίτιδα και της αποκάλυψε ουσιαστικά τις επιτυχίες της ζωής της, αφού προηγουμένως της ζήτησε να πιει νερό και αυτή απόρρισε πως της ζητάει να του δώσει νερό μία αμαρτωλή. Ήταν η Αγία Φωτεινή, η οποία σπάστηκε τον χριστιανισμό και αργότερα μαρτύρησε στη Ρώμη επί Νέρωνα. Το Φρέαρ του Ιακώβ είναι ιστορία 4.000 ετών και ο μεγαλοπρεπής σήμερα ναός αποτελεί θαυμαστό έργο του πατέρα Ιουστίνου, του Κερκύρας, ο οποίος έφτασε στους Αγίους Τόπους το 1961 και αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτή την μεγάλη αποστολή και, όπως λέει ο ίδιος, τον αξίωσε να εγγενιάσει το ναό της Αγίας Φωτεινής αφού άντεξε 32 απόπειρες δολοφονίας. Μόνο τα τελευταία χρόνια η πόρτα του προσκυνήματος φέρει 56 τρύπες από πυροβολισμούς και θράψματα χειροβομβίδων. Είναι μια ιστορία περίπου 4.000 ετών. Είμαστε στην κυρία είσοδος του μοναστηριού, που μπορείτε να καταλάβετε και μόνοι σας. Από την κυρία είσοδος του σπιτιού, τι ζωή έχει ο αγιοταφήτης, ο εκάστοτε αγιοταφήτης που παραμένει εδώ πέρα. Αυτή η πόρτα, τα τελευταία χρόνια δυστυχώς, από πυροβολισμούς έχει 56 τρύπες. Διότι δυστυχώς αυτό το προσκύνημα το πιστεύουν τρεις θρησκείες. Εβραίοι, χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Με τους μουσουλμάνους βεβαίως δεν υπάρχει καμία έχθρα. Είναι βέβαια ορισμένοι ρουφιάνοι των Εβραίων που πληρώνονται και φτιάχνουν διάφορες βίες προς το προσκύνημα. Ο ιερός ναός όμως αυτός που υπάρχει το Φρέαρ του Ιακώβ εκτίστηκε ο πρώτος ιερός ναός στον 4ο αιώνα μετά Χριστό επί τον καιρό της Αγίας Ελένης και του Μεγάλου Κωνσταντίνου διότι αυτοί οι δύο μεγάλοι Απόστολοι έφτιαξαν 365 εκκλησίες εις την Παλαιστίνη. Μία εξ αυτών ήταν και ο ιερός ναός εις μνήμη της εις Αποστόλου και Μεγαλομάρτυρας Φωτεινής Σαμαρίτιδος που εντός ο λίγο θα μπούμε μέσα στον Ιερό Ναό. Δυστυχώς τον 5ο αιώνα με την επανάσταση των Σαμαριτών κατά των Χριστιανών κατέβηκα την ημέρα της Πεντηκοστής έσφαξε τον πρώτον επίσκοπο Νεαπόλεως που υπάρχει και ο τάφος εδώ πέρα ο σαρκοφάγος 12 κληρικούς λειτουργούντας καθώς εκατακρεούργησε και 11.000 χριστιανούς εις την Παλαιστίνη την εποχή εκείνη. Εγκρέμισε και τον Ιερό Ναό. Κατά τον 6ο αιώνα ήρθε ο Αυτοκράτορος Ιουστινιανός, έφτιαξε Δευτέρα Βασιλική Εκκλησία στο ίδιο μέρος, αλλά και αυτός δυστυχώς κατεδαφίστη με τις επιδρομές των Περσών. Οι Πέρσες κατεδάφισαν 364 εκκλησίες στην Παλαιστίνη. Ο μοναδικός ναός που παραμένει της Αγίας Ελένης είναι η Βασιλική της Βιθλέμ. Διότι μπαίνοντας μέσα στον Ιερό Ναό είδαν την εικόνα, την προσκύνηση των τριών μάγων εκ της Περσίας. Από τα σημασίες αυτών είδα και κατάλαβα ότι είχε κάποια σημασία με την πατρίδα τους. Εσεβάστησαν τα πατρό αυτών και άφησαν το μοναδικό ναό. Όλες οι άλλες είχαν την ίδια τύχη, καθώς και οι 5.000 μοναχοί που εσφάγησαν στην Παλαιστίνη την εποχή εκείνη. Έρχονται οι Σταυροφόροι όμως των 10ο αιώνα, που ήταν χειρότεροι ακόμα και από τους Πέρσες, μας έβγαλαν από το ιερό προσκύνημα, έφτιαξαν περικαλέστατο ναό εμέν, αλλά και αυτός ο περικαλέστατος ναός κατεδαφίστη το 1572 από σεισμό. Το 1886 ο τότε Αρχιεπίσκοπος Γάης Σοφρόνιος
κατάφερε και επίστρεψε το Ιερό Προσκύνημα στα χέρια των Ελληνοορθοδόξων, το 1908 άρχισε να κτίζει περικαλέστα το ναό στα απομεινάρια του Σταυροφοριακού Ναού, αλλά δυστυχώς το 14 με το Πρώτον Παγκόσμιο Πόλεμο εσταμάτησαν οι εργασίες και παρέμεινε η Εκκλησία ημιτελές για 100 ολόκληρα χρόνια. Τα χειρότερα χρόνια όμως ήταν μεταξύ 1968 και 1979. Χρόνια έντασης, μίσους, βίας και αίματος. Το απόγευμα της 29ης Νοεμβρίου του 1979, φανατικοί Εβραίοι εισήλθαν στο Φρέαρ του Ιακώβ και ενώ ο Άγιος Φιλούμενος τελούσε τον Εσπερινό, το επιτέθηκαν, τον βασάνισαν με τσεκούρι, του έκοψαν τα δάχτυλα και στο τέλος το σκότωσαν. Την ίδια επίθεση δέχθηκε λίγα χρόνια αργότερα και ο πατήρ Ιουστίνος, αλλά κατόρθωσε να διασωθεί. Τα χειρότερα χρόνια για το Ιερό Προσκύνημα αυτό ήταν μετά το 67 που έγινε ο πόλεμος των 6 ημερών μεταξύ Εβραίων και Αραπάδων. Μπήκαν οι Εβραίοι, κάνουν κατοχή εδώ πέρα. Δυστυχώς, το 1979, της 29 Νοεμβρίου, οι θρησκευόμενοι Εβραίοι, οι φανατικοί, μπήκανε μέσα στο Ιερό Παρεκκλήσιο αυτό που υπάρχει κάτω, διότι ο επάνω ήταν ημιτελές και ήταν ανοιχτό, και τον κατακρεούργησα με τσεκούρι, με 36 τσεκουριές. Αφαιρέθησαν οφθαρμοί, οδόντες, χέρια, γεννητικά όργανα. Εκόπησαν τα πόδια από τα καλάμια και κάτω. Μετά έκοψε τη μακαρία κεφαλή αυτού και απαξέκοψε την μακαρία κεφαλή αυτού. Έριξαν χειροβοβίδα μεταξύ σκηνώματος και φρέατος για να μην ξέρουμε το αίτιο του θανάτου αυτού. Και πράγματι έμεινε ένα μυστήριο για 3 ολόκληρα χρόνια πώς κατακρεουργήθη, γιατί κατακρεουργήθη και ποιος τον κατακρεούργησε. Στα 3 χρόνια όμως, ίσα από μήνες από τους 4 ραβίνους που είχαν κατακρεουργήσει το γέρο τον Προκάτο Χόμ, ήρθε να κατακρεουργήσει και εμένα με τον ίδιο τρόπο, πρόλαβε και με έδωσε 2 τσεκουριές στο κεφάλι. Με έπιασαν τα νεύρα και έγινε κι εγώ μαΐστρος της μουσικής και έπιασα το κυροπηγείο που κρεμάμε το θυμιατό, που σε πονάει και που θέλεις να φας ξύλο. Οπότε του έσπασα χέρι, του έσπασα πόδι. Δεν μπορούσε πλέον να δραπετεύσει, τον έκλεισα κάτω στο Ιερό Προσκύνημα. Εκάλεσα τις αρχές του τόπου, το στρατιωτικό διοικητή και το διοικητή της αστυνομίας, τον παρέλαβαν και με τα 2,5 μήνες που γιατρεύτηκε, τον έφραν και έκανε την αναπαράσταση με ποια ιεροτελεστία κατακρεούργησαν τον οσιομάρτυρα Φιλούμενο. Ζει Κύριος ο Θεός μας, διότι τίποτε δεν αφήνει εις τον κόσμο και να μην εμφανιστεί κάτω από τον ήλιο και πάνω από τη γη. Βέβαια, πριν έρθω εγώ όμως, αναγκάστηκε το Πατριαρχείο και χειροτώνησε τον τότε Αρχιμανδρίτη Αμβρόσιο και είναι επίσκοπο Νεοπόλεως, με τον όρο να έρθει να κατοικήσει ως ηγούμενος στην Ιεράν Μονή, όπως και ήρθε. Στους 6 μήνες όμως επιχείρησαν να κατακρεουργήσουν αυτόν, απέτυχαν και χτύπησαν την αδερφή Φιλοθέη για χειροβοβίδος εις τις σκάλες του προσκυνήματος που είναι το σκαλί σπασμένο κάτω. Φοβήθηκε ο επίσκοπος, τον έπιασε το πανικό του φόβου, έκλεισε το μοναστήρι, παρέδωσε τα κλειδιά εις το Πατριαρχείο και πάλι κανείς μας δεν δεχόταν να έρθει εδώ πέρα. Ήρθα εγώ κατόπι διαφόρων ονείρων και οραμάτων. Έχω 40 χρόνια σε αυτό το Ιερό Προσκύνημα, αλλά έχω και 32 απόπειρες δολοφονίας. Ζει Κύριος ο Θεός μας. Με έπιασε το πείσμα το ελληνικό. Δεν μπορώ να πω ότι δεν εφοβήθηκα, αλλά δεν με έπιασε το πανικό του φόβου να κλείσω κι εγώ το μοναστήρι, όπως ο επίσκοπος, και να εισέρθω εις την Ιερουσαλήμ, στο Ιερό Κοινό. Παρέμεινα, ήρθαν όμως και χειρότερα χρόνια. Δεν ήταν μόνο ο πείνα, ο φόβος, αλλά έφτασε και η πείνα. Αυτή η πείνα όμως με ξανάγκασε, κατέβηκα στην Ελλάδα, καθώς και στην Κύπρο.
Έκανε διάφορα ευχέλια, διάφορους αγιασμούς, εμάζεψε ένα ποσό χρημάτων, έστειλε 6.000 τσουβάλια αλεύρι για το συνοικισμό που είναι έξω από το μοναστήρι, διότι η πείνα είχε φτάσει σε ολόκληρη την περιοχή, διάφορα ρούχα, διάφορα τρόφιμα. Άρχισαν οι εντόπιοι να εμφωνάζουν πατέρα των φτωχών. Εκμεταλλεύτηκα τη λέξη αυτή, το πατέρα των φτωχών, και ζήτησα το ιερό προσκύνημα που απέχει από εδώ πέρα, 18 χιλιόμετρα, εις τη Σεβάστια, το μέρος της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου του Προδρόμου, που αυτό το ιερό προσκύνημα ήταν στα χέρια των μουσουλμάνων για 240 χρόνια, και κατάφερα και επίστρεψα το προσκύνημα και δύο στρέμματα γης πέριξ των ερυπείων του Ιερού Ναού που είχε φτιάξει η Αγία Ελένη, πάνω από το κελί που ήταν φυλακισμένος ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και έγινε η αποτομή της κεφαλής του. Ο πατέρας Ιουστίνος θεωρείται από τους Παλαιστίνιους ως ο πατέρας των φτωχών, όπως τον αποκάλεσε ο ίδιος ο Γιασέρ Αραφάτ. Οι κατοχικές δυνάμεις, δηλαδή ο Ισραηλινός στρατός, δεν έδιναν άδεια για δικούς τους λόγους. Και οι Παλαιστίνοι στη συνέχεια δεν ήταν έτοιμοι να δώσουν άδεια, αλλά επειδή ακριβώς ο πατήρ Ιουστίνος βρέθηκε σε αυτό το χώρο και σε δύσκολες καταστάσεις, ήταν ο μόνος που άνοιξε τις πόρτες όταν υπήρχε Ιντιφάδα και υπήρχε αποκλεισμός και οι κάτοικοι της Νεαπόλεως δεν είχαν ελπίδα καμιά, οπότε που βρήκαν καταφύγιο, στο φρέα του Ιακώβου, στον πατέρα Ιουστίνο, ο οποίος τους ενίσχυε από πάση πλευράς. Πρώτα απ' όλα δεν είχαν άνθρωποι νερό, πόσιμο νερό, καταλάβατε, και τρόφιμα και τα λοιπά. Και αυτό ήταν σαν αποτέλεσμα να αναγνωριστεί δηλαδή η προσφορά του πατρός Ιουστίνου και έτσι εξασφάλισε την άδεια, όπως θα σας έχει πει και ο ίδιος, από τον Γιάσερ Αραφάτ. Και τώρα το δεύτερο στάδιο γι' αυτό ήταν πιο εύκολο. Σε αυτά τα χρόνια επιτρέψανε και επιστρέψανε πάλι τα εδάφη στους Παλαιστίνιους. Οπότε ήρθε η Παλαιστινιακή αρχή, ο Γιάσερ Αραφάτ, ζήτησε και ήρθε μια επίσκεψη επίσημη στο μοναστήρι, διότι από στόμα σε στόμα έφτασε στα αυτιά αυτού που με φωνάζανε πατέρα των φτωχών, ζήτησε να με παρασημοφορέσει επισήμως. Εγώ βέβαια δέχτηκα καταρχήν, αλλά του λέω τα παράσημα δεν είναι για τους κληρικούς, είναι για τους πολιτικούς ηγέτες. Μου λέγει, σου χρωστάμε και πρέπει να σε ανταμείψουμε ηθικά. Εάν νομίζετε ότι μου χρωστάτε, δώστε μου την άδεια της αποπερατώσεως του Ιερού Ναού. Αυτόρμητα έβαλε το χέρι του στην τσέπη, έβγαλε μια πράσινη κάρτα, την υπόγραψε με κόκκινο μελάνι και μου λέγει, είσαι ελεύθερος να φτιάξεις ό,τι εσύ νομίζεις από τη μάντρα και μέσα. Εκάλεσε τον Υπουργό των Οικονομικών των δικών τους και του λέγει, βγάλε 1.000.000 δολάρια εις το όνομα του Γέροντα για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού. Εκεί αρνήθηκε τα χρήματά τους, έκανα ότι ήμουν απάπλουτος. Ο μάρτυρ μου είναι ο Θεός ότι δεν υπήρχε μία δραχμή στην τσέπη. Διότι δυστυχώς αυτό το προσκύνημα το πιστεύουν τρεις θρησκείες. Εβραίοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι. Και για να μην είμαι σάντουιτς μεταξύ Εβραίων και Μουσουλμάνων, αρνήθηκα τα χρήματά τους για να μην έχουν απαιτήσεις. Με τη δύναμη του Θεού όμως, το υστέρημα του ελληνικού και κυπριακού λαού, μέσα σε μία δεκαετία αποπερατώθη ο Ιερός Ναός. Εγώ ήμουν ο αρχιτέκτονας. Εγώ ήμουν ο πολιτικός μηχανικός. Εγώ ο εργολάβος. Εγώ ο ζητιάνος όμως. Και κατόπιν και αγιογράφος. Με αξίωσε ο Θεός όμως πριν 11 χρόνια να τελέσω τα εγγένεια του Ιερού Ναού, που για μένα ήταν η ωραιότερη μέρα της ζωής μου στα 60 χρόνια που υπάρχω εδώ πέρα. Λυπούμαι πάρα πολύ που μιλάω, διότι πραγματικά μπήκα καθαρός ζητιάνος.
Όμως ο Θεός ήταν πάντοτε δίπλα μου. Αποπερατώθη ο Ιερός Ναός μέσα σε μία δεκαετία, ετέλεσα τα εγγένεια όπως σας είπα, όπως πριν 7 ολόκληρα χρόνια επίστρεψα τη στάμνα της Αγίας Φωτεινής που είναι πάνω, στην κολόνα, που αυτή τη στάμνα η Αγία Ελένη την πήρε από εδώ στην Κωνσταντινούπολη, με την άλωση Κωνσταντινούπολης στη Σταυροφόρη την έκλειψε και την πήρανε στη Ρώμη, τελευταίως τη φιλοξενούσε το Μουσείο του Βατικανού, έκανε 2 επίσημες αιτήσεις προς το Βατικανό και στράφηκε η στάμνα πριν 7 ολόκληρα χρόνια εις τον τόπο που την άφησε η ίδια η Αγία Φωτεινή Σαμαρίτης. Βέβαια την έβλα πάνω στην κολόνα, διότι εδώ που έρχονται οι Ρώσοι, δυστυχώς θα την φάνε με τα δόντια τους για να πάρουν για ευλογία στην πατρίδα τους. Γι' αυτό το λόγο την τοποθέτησα πολύ ψηλά. Όπως με αξίωσε ο Θεός και επίστρεψα το σκήνομα του προκατόχου μου. Πριν 11 χρόνια, την παραμονή των εγγενείων, της 30 Αυγούστου και καθιερώθη πλέον Δευτέρα Πανήγυρης για την Ιερά Μονή της 30 Αυγούστου, η επέτειος της επιστροφής του σκηνώματος και συνάμα των εγγενείων του Ιερού Ναού. Τα τελευταία χρόνια βέβαια ήταν και πάλι δύσκολα για μένα, ναι, λόγω της ηλικίας, λόγω της ασθενείας. Πριν 1 χρόνο έκανα ένα μεγάλο χειρουργείο. Πιστεύω όμως ότι ο Θεός και οι πρεσβείες του Αγίου Άνου του Προδρόμου μ' άφησαν επί της γης, σαν το Σιμεών το Θεοδόχο, να αποπερατώσω και εκείνο το έργο και θα είμαι ευτυχής εάν και την ίδια ημέρα των εγγενείων κλείσω κι εγώ τα μάτια μου και να πω τον ίνα πολύ στον δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σαν ειρήνη. Αυτό το ιερό προσκύνημα και το μικρό παρεκκλήσιο που υπάρχει εδώ πέρα είναι του 11ου αιώνα στο Σταυροφόρο, γιατί όπως σας είπα και εκ των προτέρων είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος και τέταρτος ναός που έχει φτιαχτεί σε αυτό το ιερό προσκύνημα. Πιστεύω όμως ακραδάντως ότι η δύναμη και η χάρη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, κι αν φύγω από τον κόσμο, πιστεύω ακραδάντως ότι ο Θεός θα στείλει έναν αντικαταστάτη να διατηρήσει αυτά που έχω φτιάξει και δεν είναι ανάγκη να φτιάξει κάτι το καινούριο. Εδώ είναι το φρέαρ, όπως σας είπα και εκ των προτέρων, που την χάνει να είναι 4.000 ετών. Έγινε ο περίφημος διάλογος μεταξύ αναμαρτήτου θεανθρώπου και πρώην αμαρτωλής γυναικός Σαμαρίτιδος, το περίφημο Ευαγγέλιο 4ο κεφάλαιο του Ιωάννου, που συναντήθη εδώ πέρα και μας έκανε τις δύο μεγαλύτερες αποκαλύψεις. Μία αποκάλυψη, η πρώτη, ότι ο Θεός είναι πνεύμα και τους προσκυνούντες αυτό είναι πνεύματι και αληθεία διπροσκυνή. Διότι δυστυχώς οι Εβραίοι μέχρι την εσήμερον πιστεύουν το κατοικητήριο του Θεού είναι εις την παλιά Ιερουσαλήμ από τα τείχη και μέσα. Οι δε Σαμαρίτες εις το όρος Γαρεζή, το οποίον είναι δίπλα μας. Και η δεύτερη αποκάλυψη, ο λαλών μετά σου, αυτός είναι ο Μεσσίας. Τι λέει, δώσ' με νερό να πιω. Περίεργο όμως, μία γυναίκα να κατέβει ώρα 12 μεσημέρι στην πηγή να πάρει νερό. Όπως ξέρουμε στην πατρίδα και παντού, οι γυναίκες και τα κορίτσια πηγαίναν ή πρωινές ώρες ή απογευματινές. Αλλά αυτοί όμως, επειδή θεωρούνταν κοινή γυναίκα και κατά τον Μωσαϊκό νόμο ήπρεπε να λιθοβολείται μέχρι θανάτου, αναγκαζόταν να έρχεται ώρα 12 μεσημέρι να πάρει νερό, για να μην συναντάει ανθρώπους στον δρόμο της, να τη λιθοβολούν και να την προσβάλλουν. Βρίσκει τον Κύριο όμως καθήμενο εδώ πέρα. Παίρνει το θάρρος ο Κύριος και της λέει, δώσ' με νερό να πιω. Αλλά και αυτή θαραλέα, ουδέ συγχρούνται οι Ιουδαίοι μετά των Σαμαριτών. Της λέει, τι είδε την δωρεά του Θεού και τη έστειο λέγω σε δώσ' με νερό να πιω. Η άνεση εζήταγες, θα σου έδιδα είδωρ ζώντα να μην διψάσεις τον αιώνα. Πώς μπορείς να μου δώσεις? Το φρέαρ εστί βαθύ. Μπορείτε να ακούσετε πόσο κάνει το νερό να φτάσει κάτω.
Πράγματι είναι 40 μέτρα βάθος. 8 μέτρα βέβαια έχει πάντοτε χειμώνα-καλοκαίρι νερό, το οποίο περνάει από εδώ, φεύγει και εμφανίζεται με τα 11,5 χιλιόμετρα στο Ουάντι Μπιντάν. Και για αυτή την ιστορία και για αυτό το φρέαρ εκτιστήκανε και οι 4 ναοί σε αυτό το μέρος. Ο αγώνας ήταν πάντοτε και πιστεύω ο αγώνας θα συνεχίσει. Δοξάζω τον Πανάγαθο Θεό όμως που δεν με έπιασε το πανικό του φόβο όπως έπιασε τον Επίσκοπο να κλείσει το μοναστήρι και να κλείσω κι εγώ το μοναστήρι και να παραδώσω τα κλειδιά στο Πατριαρχείο. Το κράτησα και μέχρι τελευταίας μου αναπνοής πιστεύω ακροδάντως ότι θα είμαι ο πιστός φύλακας των προσκυνημάτων του Παναγίου Τάφου. Όσο για τη ζωή μου, την πέρασα 60 χρόνια στους Άγιους Τόπους. Και περιμένω πραγματικά την ημέρα που θα φύγω από αυτόν τον κόσμο, δεν θα εγκατελείψω αυτό το προσκύνημα, διότι ήδη και ο τάφος μου είναι έτοιμος έξω από την Εκκλησία. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος χαρακτηρίζει τα όσα έχουν συμβεί στο φρέαρ του Ιακώβ ως το θαύμα των αγιοταφητών και επίτευγμα της πίστεως και της αφοσίωσης του πατέρα Ιουστίνου. Το επίτευγμα της ολοκληρώσεως του ναού του φρέατος του Ιακώβου είναι επίσης εκείνη ένα θαύμα της πίστεως των αγιοταφητών και στη συγκεκριμένη περίπτωση του πατρός Ιουστίνου, ο οποίος είναι από τους μεγάλους ηλικιωμένους ιερέους, θα έλεγα, αγιοταφήτες που έχουν υπηρετήσει σε διάφορα μέρη, σε κοινότητες και σε προσκυνήματα, και η διακονία του στον φρέα του Ιακώβου το συνέδεσε πάρα πολύ. Και σαν αποτέλεσμα ήταν ακριβώς να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Ήταν όντως επίτευγμα της πίστεως του και γι' αυτό όλοι μας τον σεβόμαστε και τον αγαπούμε. Και ο πατήρ Ιουστίνος είναι το παράδειγμα, δηλαδή, των αγιοταφητών, οι οποίοι διαμέσου των αιώνων με ατομική πρωτοβουλία, πράγματι με θυσίες αίματος και χρήματος, κατόρθωσαν να αναδείξουν αυτά τα προσκυνήματα, να αναδείξουν χώρους. Και εμείς χαιρόμεθα, διότι ο πατήρ Ιουστίνος όχι μόνο ολοκλήρωσε αυτό το έργο, αλλά συνεχίζει να το διακονεί και σήμερα καυχόμεθα όχι μόνο εμείς ως αγιοταφητοί αδελφότης, αλλά καυχόνται πρώτα απ' όλα όλοι οι χριστιανοί, διότι το προσκύνημα αυτό έχει, κατά τον τρόπο που έχει αναδειχθεί, είναι παγκόσμιο προσκύνημα. Είναι μια μαρτυρία της χριστιανικής παρουσίας, αλλά και μια εγγύηση για τους χριστιανούς, διότι είναι το σημείο αναφοράς τους, είναι η ταυτότητά τους. Επιπλέον, χάρη στην ανάδειξη του προσκυνήματος και της ανεργέσεως και ολοκληρώσεως του ναού στο φρέα του Ιακώβου, σήμερα υπάρχει προσκυνηματικός και μη τουρισμός. Δεν είναι όμως μόνο ο Πατριάρχης που εκθιάζει τον Ιουστίνο για το έργο του και την προσφορά του, αλλά και απλοί προσκυνητές, όπως ο Ανδρέας από την Κύπρο, ο οποίος επισκέπτεται το φρέαρ, αυτός και η οικογένειά του, 2 με 3 φορές το χρόνο και, όπως λέει ο ίδιος, θέλει να προσέχει τον πατέρα Ιουστίνο όπως τους προσέχει και αυτός. Έρχομαι σχεδόν 2 με 3 φορές το χρόνο. Γνώρισα το χώρο αυτό με χαλάσματα και τώρα έχω την τιμή και την υγεία να αντικρίζω αυτό το εκκλησιάσμα, το μεγαλούργημα, το οποίο έκτισε ο πατέρας Ιουστίνος. Ένας άνθρωπος, ντόπρος, χωρίς να έχει οτιδήποτε στο μυαλό του, ο σκοπός του είναι να είναι αγιοταφήτης. Το βοηθούμε, έγινε μία έμμονη ιδέα και ανάγκη σε εμάς και στην οικογένεια
να ερχόμαστε να το βλέπουμε και να τον προσέχουμε όπως μας προσέχει. Τον ευχαριστούμε για όλα όσα έκαμε για μας και ο Θεός να δίνει δύναμη στο γέροντα, να τον έχουμε, να μας συμβουλεύει και στα καλά και στα άσχημα. Στους Άγιους Τόπους έχουν βρεθεί και υπηρετήσει στο παρελθόν αρκετοί κερκυραίοι. Τώρα πια έχουν απομείνει λίγοι. Εκτός από τον πατέρα Ιουστίνο, είναι και ο Μητροπολίτης Ναζαρέτ, προερχόμενος, όπως λέει ο ίδιος, από τα Χλωμοτινά, σήμερα Χλωμοτιανά. Με πολύ αγάπη και με μεγάλο πόνο και κόπο εργάστηκε σε αυτό το μέρος και είδατε αυτό τον πανίερο και μεγαλοπρεπή ναό, τον οποίο έκτισε, όπως είπαμε και πριν, με κόπους και μόχθους. Και ήρθαμε να τον τιμήσουμε, διότι του αξίζει. Και εγώ από τη Ναζαρέτ και άλλοι δύο της πατέρες ήρθαν από το Ιεροσόλυμα και τον τιμήσαμε και του δώσαμε θάρρος να συνεχίσει τον μεγάλον αγώνα αλλά και τον καλόν αγώνα. Ο πατέρας Ιουστίνος είναι, για όσους το γνωρίζουν, ο καλύτερος πρεσβευτής του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας και είναι ένας ζωντανός ιερομάρτυρας της Ορθόδοξης πίστης. Ο πατήρ Ιουστίνος Μάμαλος εκ Κερκύρας είναι πραγματικά ο καλύτερος πρεσβευτής του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Το έχει αποδείξει με τα έργα του, με τη συμπεριφορά του στους φτωχούς εδώ ανθρώπους στη γύρω περιοχή. Γνωριζόμαστε 39 χρόνια, έζησα κι εγώ εδώ πέρα, την πρώτη Ιντιφάδα. 10 χρόνια ήταν ένα μαρτύριο. Ήταν ένα μεγάλο μαρτύριο, αλλά ο πατήρ Ιουστίνος Μάμαλος κατόρθωσε με τη βοήθεια όλων των ανθρώπων να φέρει, να ταΐσει τους φτωχούς, να τους βοηθήσει. Και έτσι ονομάζεται αξίως ο πατέρας των φτωχών. Υπάρχει μία λέξη που θα την πω, που δακρύζω όταν το λέω, γιατί 39 χρόνια γνωριζόμαστε. Είναι ένας ζωντανός ιερομάρτυρας με όλη τη σημασία της λέξεως. Δακρύζω όταν το λέω. Ήταν ένα μικρό οδηπορικό στην καρδιά της Παλαιστίνης, στους μαρτυρικούς Άγιους Τόπους, εκεί που βρίσκεται η ταυτότητα της Ορθόδοξης πίστης, την οποία υπηρετούν με αυταπάρνηση και αφοσίωση άνθρωποι όπως ο πατέρας των φτωχών, ο πατήρ Ιουστίνος εκ Κερκύρας.